πόσο ψηλά βρίσκεται στην ατζέντα της χώρας ένα τέτοιο συνέδριο? Όχι όσο ψηλά θα έπρεπε. Ενδεχομένως βρίσκεται ψηλά στην καρδιά των ανθρώπων, ειδικά των ανθρώπων που ασχολούνται με τη φιλοσοφία και γενικότερα των πνευματικών ανθρώπων. Το επίσημο κράτος ίσως να μην έχει ακριβώς αντιληφθεί το μέγεθος ενός τέτοιου επιστημονικού γεγονότος. Πείτε μου, γιατί στο επίκεντρο η φιλοσοφία, η σκέψη δηλαδή του Αριστοτέλη? Διότι ο Αριστοτέλης είναι επίκαιρος, είναι μια κοινοτοπία βέβαια που σας λέω, είναι επίκαιρος ως ένας από τους ελάχιστους, πρέπει να είναι 5-6 αυτοί οι στοχαστές που διαμόρφωσαν τον τρόπο που σκέφτεται ο δυτικός άνθρωπος από την αρχαιότητα έως τις μέρες μας. Με άλλα λόγια έχουν διαμορφώσει τον πολιτισμό μας. Ο Αριστοτέλης είναι στο επίκεντρο της πολιτικής σκέψης, στο επίκεντρο της ηθικής σκέψης, είναι στη βάση υπέρ παραπάνω από 20 επιστημών, οι οποίοι τον αναγνωρίζουν ως θεμελιωτή τους. Είναι μια προσωπικότητα η οποία συγκαταλέγεται μεταξύ των 4-5, όπως είπα στην αρχή, που διαμόρφωσαν τη δυτική σκέψη και τον πολιτισμό. Επειδή το συνέδριο είναι σε πλήρη εξέλιξη, θέλω να πάω από ένα γενικότερο σε ένα ειδικότερο που αφορά και την πατρίδα μας, την οποία ξέρετε σε τι κατάσταση είναι. Αλλά θέλω να σας ρωτήσω, σε μια περίοδο που πολλοί την περιγράφουν ως η περίοδος των μετακοινωνιών, των κερδών και των συμφερόντων των πολυεθνικών, μιλάω για την TTIP για παράδειγμα, και έναν μετακαταναλωτή άνθρωπο, όπου σπάνε δεσμοί, για παράδειγμα, όπως λέγεται, της οικογένειας, και δεν το λέω με μια συντηρητική προσέγγιση, αλλά το ότι περισσότερο οι κοινωνίες είναι κοινωνίες καταναλωτών εξατομικευμένων. Τι έχει να πει η φιλοσοφία? Νομίζω ότι μόνο η φιλοσοφία έχει να πει κάτι, κάτι επικοδομητικό και γόνιμο τουλάχιστον, διότι ο λόγος για τον οποίο οι κοινωνίες μας, δεν λέω η κοινωνία η δική μας η ελληνική, γιατί γενικά οι κοινωνίες του δυτικού κόσμου και της Ευρώπης συγκεκριμένα έχουν φτάσει στο σημείο που όλοι γνωρίζουμε, νομίζω ότι οφείλεται στην έλλειψη μιας φιλοσοφικής πηξίας, μιας συγκεκριμένης φιλοσοφίας. Για να μην μακρηγορώ. Ο Αριστοτέλης συγκεκριμένα στην πολιτική του σκέψη, για την οποία δεν είμαι πλέον ειδικός, αλλά δύο πράγματα μπορώ να σας πω. Τονίζει τη σημασία της μεσαίας τάξης. Όπου η μεσαία τάξη υπερτερεί αριθμητικά, διασφαλίζεται η κοινωνική ισορροπία. Διότι αν οι άλλες δύο τάξεις, δηλαδή οι φτωχοί ή οι πλούσιοι, αποκτούν αριθμητική υπεροχή, τότε δημιουργείται μέσα στην κοινωνία η τάση να γίνονται επαναστάσεις. Αυτό καταλαβαίνουμε όλοι πολύ καλά. Οι φτωχοί έχουν πάντα τη διάθεση να, αν γίνουν πάρα πολύ, όπως συμβαίνει σήμερα στην Ευρώπη, έχουν την τάση να αντιδρούν και να επιχειρούν να ανακτήσουν ορισμένα από αυτά που έχουν χάσει. Αυτή η πτυχή της αριστοτελικής πολιτικής τοποθέτησης θα έλεγα ότι έχει στις μέρες μας περιφρονηθεί. Βλέπουμε ότι οι κοινωνίες μας τείνουν να γίνονται κοινωνίες μεγάλων ανισοτήτων, να υπάρχουν πάρα πολύ φτωχοί και πάρα πολύ πλούσιοι, και η μεσαία τάξη συμπιέζεται. Αυτό είναι μια παθογένεια που θα μπορούσε ενδεχομένως να είχε προληφθεί αν η πολιτική ταγή της Ευρώπης έδιναν σημασία σε αυτή την πολύ σπουδαία επισήμανση που ο Αριστοτέλης κάνει, η οποία είναι απολύτως εύλογη. Έτσι δεν φαντάζομαι ότι χρειάζεται κανείς να είναι πολιτικός επιστήμονη κάτι τρομερά περίπλοκο ώστε να το αντιληφθεί. Όπου δεν κυριαρχεί, δεν υπάρχει μια ευρεία θαλερή μεσαία τάξη, εκεί πέρα υπάρχει πάντα η διάθεση για αναταράξεις. Είμαστε κοινωνίες με υπαρξιακά ερωτήματα ή είμαστε κοινωνίες απλά της κατανάλωσης? Θα έλεγα ότι ως κοινωνίες, έτσι όπως το βλέπω εγώ τουλάχιστον, ως κοινωνίες δεν διαθέτουμε υπαρξιακά ερωτήματα, γιατί τα συστήματα που μας κινούν μας επιβάλλουν να τρέχουμε πάντα πίσω από έναν στόχο εφήμερο, ο οποίος αντικαθίσταται από έναν άλλον μόλις επιτευχθεί ή μόλις απολεστεί. Ως πρόσωπο ωστόσο, όλοι μας έχουμε υπαρξιακές αναζητήσεις και αγωνίες. Αυτό δεν μπορεί να αρθεί. Είναι στη φύση του ανθρώπου να αγωνιά για τα πράγματα που τον καθιστούν πρόσωπο. Επιτρέψτε να πω ότι αυτό είναι σύμφυτο με τον άνθρωπο, διότι ο άνθρωπος είναι αθεαυτού μια σκανδαλώδης ύπαρξη. Ζούμε και ξέρουμε ότι θα πεθάνουμε. Αυτό από μόνο του αρκεί ώστε να τροφοδοτήσει και να συνεχίσει
να τροφοδοτεί τις παραξενικές μας ανησυχίες. Ετερογωνία σκοπών έχουμε εδώ. Πείτε μου σας παρακαλώ, ερχόμενος και στην πατρίδα μας, θα σας κάνω ένα εν είδη προβοκάτορα ερώτημα. Βέβαια. Και πού είναι οι φιλόσοφοι, οι στοχαστές, οι διανοούμενοι σε αυτά τα 7 χρόνια ως ρήτορες δημόσιοι, γιατί έχουν σιωπήσει ή γιατί κάποιοι, και δεν, εννοώ, δεν είναι προσωπικό το ερώτημα, όντας ιούσες κρατικοδίαιτοι και κρατικοδίαιτες απλά σωπαίνουν, θα σας πει κάποιος. Ναι, αυτή είναι μια μομφή που συχνά απευθύνεται στους, σε αυτό που λέμε πνευματικοί άνθρωποι του τόπου, τέλος πάντων. Επιτρέψτε να διευρύνω το ερώτημα. Παρακαλώ. Κάθε άνθρωπος είναι πνευματικός άνθρωπος. Έτσι δεν περιορίζεται η πνευματικότητα στους χώρους ενός πανεπιστημίου ή μιας ακαδημαϊκής ή άλλης κοινότητας. Σωστό. Κάθε άνθρωπος είναι σκεπτόμενος άνθρωπος και κάθε άνθρωπος είναι ηθικό πρόσωπο. Πού είναι η ευαισθησία των κοινωνιών μας απέναντι σε ζητήματα πνευματικά και άλλα και τι στάση παίρνει ο μέσος άνθρωπος στην κρίση? Θα μου πείτε, ο μέσος άνθρωπος μπορεί να χρειάζεται την καθοδήγηση ενός περισσότερο καταρτισμένου ενδεχομένως περί την φιλοσοφία, περί την ηθική, αλλά εδώ μιλάμε για απλά πράγματα, για πράγματα που όλοι τα κάνουμε στα σπίτια μας, αλλά δεν τα κάνουμε ως πολιτικά όντα. Δεν ξέρω αν θέλετε να επιστρέψετε παραδείγματα συγκεκριμένα. Έχετε δίκιο. Στην αρχαιότητα άλλωστε η φιλοσοφία ήταν άσκηση καθημερινότητας και τρόπος ζωής του κάθε πολίτη ανεξαρτήτως του βαλαντίου του. Αυτό είναι γεγονός. Όποιος ιδιώτευε ήταν ο ανόητος. Αυτή ήταν η πραγματική έννοια του όρου. Αφενός αυτό, αφετέρου επιτρέψτε μου να πω, δεν ξέρω αν καταχρώμε του χρόνου. Παρακαλώ. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία ο καθένας από εμάς τα κάνει και τα κάνει κατά κάποιο τρόπο ενστικτοδός. Ας πούμε, όταν κάποιος, δεν θέλω να πάρω πολιτικές θέσεις ή οτιδήποτε, ή σίγουρα δεν θέλω να πάρω κομματικές θέσεις, αλλά επιτρέψτε να πάρω μια πολιτική θέση. Όταν κάποιος μας οφείλει χρήματα, θεωρούμε ότι είμαστε υποχρεωμένοι, θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να τα ζητήσουμε και θεωρούμε ότι εκείνος έχει την υποχρέωση να μας τα δώσει ως πρόσωπα. Ως πολίτες γοητευόμαστε από κραυγές οι οποίες ομιλούν, και ξέρω ότι αυτό δεν θα αρέσει σε αρκετούς από τους ακροατές, αλλά τους καλώ να το σκεφτούν. Μιλούμε για επαχθή χρέη. Θέλει πάρα πολύ σκέψη για να καταλάβει κανείς ότι κάθε χρέος είναι εξ ορισμού επαχθές. Και δεν μπορεί να είναι χρέος αν δεν είναι επαχθές. Όταν στην ιδιωτική μας ζωή απαιτούμε την αποπληρωμή του ή αισθανόμαστε την υποχρέωση εμείς να το αποπληρώσουμε. Στην πολιτική μας λειτουργία μερικές φορές τα βλέπουμε διαφορετικά. Κάτι από τα δύο πρέπει να αναθεωρήσουμε, δεν είναι? Τι λέτε εσείς? Νομίζω ότι βάζετε ένα σκεπτικό που δυστυχώς στη χώρα δεν έχει συζητηθεί με γνήσιους όρους αλλά με συνθηματολογικούς. Τι θα δούμε ακόμη σε αυτό το συνέδριο? Έχουμε να δούμε πάρα πολλά. Να σας πω πρώτα απ' όλα ότι έχουν έρθει στο συνέδριο αυτό φιλόσοφοι και φιλοσοφούντες, αλλά και γενικά άνθρωποι του πνεύματος από πάρα πολλές χώρες, από όλο τον κόσμο. Έχουμε 530 εγγεγραμμένους συνέδρους και γράφονται συνεχώς καινούργιοι, οι οποίοι δεν πρόλαβαν να γραφούν. Άνθρωποι από το Ιράν, από τη Βραζιλία, από την Κίνα, από κάθε γωνιά της γης. Αυτό που περιμένω εγώ να προκύψει από το, από το συνέδριο ως αποτέλεσμα είναι η γόνιμη συζήτηση και ορισμένα συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με τη σκέψη του Αριστοτέλη πάντοτε σε σχέση με την σημερινή κατάσταση. Θεωρώ ότι η φιλοσοφία είναι κάτι ζωντανό το οποίο διαρκώς εξελίσσεται. Δεν έχει νόημα να κάνει κανείς φιλοσοφία ή να ασχολείται με τη φιλοσοφία με όρους αρχαιολογίας, δηλαδή αναφερόμενο σε αυτά που είπαν άνθρωποι στο παρελθόν κτλ. Αυτά πρέπει να εντάσσονται στην καθημερινότητα και στην σύγχρονη πραγματικότητα. Και θεωρώ ότι κάτι θα προκύψει από αυτό. Σήμερα το πρωί έγινε μια πάρα πολύ όμορφη ομιλία και πάρα πολύ χρήσιμη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για το πώς κάποιες αριστοτελικές αρχές, οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα της ίδιας της Ένωσης από την ίδρυσή της, έχουν παραμεληθεί και έτσι έχουμε οδηγηθεί σε μια κατάσταση που βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται. Έχει χαθεί μπάλα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι, έχει χαθεί μπάλα και δεν είναι πλέον θελκτική για τους πολίτες, έτσι. Γιατί συμβαίνει αυτό? Κάποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν ένα όνειρο. Ένα όνειρο που πολλοί άνθρωποι μαζί κοιμήθηκαν, τον ονειρεύτηκαν και ξύπνησαν το άλλο πρωί και αποφάσισαν ότι θα το εφαρμόσουν. Τώρα πια πού είναι το όνειρο? Έχει χαθεί μαζί με την σκέψη που το δημιούργησε
ένα μέρος της οποίας είναι βέβαια η σκέψη του Αριστοτέλη, προφανώς. Να ρωτήσω για κάτι τελευταίο, κύριε Πρωτοπαπαδάκη, την Παρασκευή θα πρέπει να πω ολοκληρώνονται. Την Παρασκευή ολοκληρώνονται. Ναι, οι εργασίες. Πολιτικοί πέρα από το επίσημο έχουν έρθει να καθίσουν, να ακούσουν και να φιλοσοφήσουν ενδεχομένως το περιθώριο ή δεν τους αφορά, θεωρούν ότι δεν τους αφορά. Δεν ξέρω αν αστείευεστε ή σοβαρολογείτε. Έτσι το ξέλαβα κι εγώ. Τόσο καλά, κατάλαβα. Εντάξει, φιλοσοφούν από άμβονος ή από τηλεοπτικού παραθύρου απλά. Νομίζω πως περισσότερο ναι. Μάλιστα.